Να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας σε ένα θέμα το οποίο αφορά το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Το έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές, γιατί είναι ένα μουσείο το οποίο το αγαπάμε ιδιαίτερα και το αγαπάμε πολύ, γιατί έχει μια πλούσια συλλογή. Βρίσκεται στη Μυρτιά, μάλιστα το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε εξέλιξη και εργασίες τις οποίες έκαναν. Θα μας τα πούνε οι υπεύθυνοι εκεί πέρα σε τι φάση βρισκόμαστε, καθώς πλέον είναι επισκέψιμο, αν δεν κάνω λάθος. Όμως θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την εκπαιδευτική μουσιοσκευή και θα μιλήσουμε γι' αυτό με την κυρία Χαρά Βαβαδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας αρέσουν πάρα πολύ δράσεις οι οποίες έρχονται να βγουν έξω από το χώρο που στεγάζονται τα μουσεία, και αυτό είναι το σημαντικό τώρα, ότι η ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη βγαίνει προς τα έξω και πολύ περισσότερο πάει στα σχολεία, έτσι. Σωστά. Η αφορμή για αυτή την εκπαιδευτική μουσιοσκευή, μάλλον η ιδέα ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, και ευτυχώς με την Περιφέρεια Κρήτης η συνεργασία ευδοκίμησε τώρα, μετά από μία διετή συνεργασία με την αποκλειστική χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης, καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο της μουσιοσκευής. Ναι. Η οποία θα ταξιδεύει από σχολείο σε σχολείο σε όλη την Ελλάδα, αλλά στόχος μας είναι και τα σχολεία, τα ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού, για να διαδοθεί το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτή η μουσιοσκευή και τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι μαθητές. Το υλικό της μουσιοσκευής είναι πρωτότυπο. Έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για αυτό το έργο, από την γραφιστική απεικόνηση, την εικονογράφηση, το κουτί της μουσιοσκευής που περιλαμβάνει όλο το υλικό, και είναι ένα υλικό το οποίο τα παιδιά θα μπορούν να επεξεργαστούν από μόνα τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί αφορά και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Αφορά λοιπόν, απευθύνεται σε μαθητές της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Το υλικό είναι μερικώς προσβάσιμο και για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δίνεται η δυνατότητα πλέον σε τυφλά άτομα να γνωρίσουν τον Νίκο Καζαντζάκη μέσα από αυτήν τη μουσιοσκευή. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί η πρόσβαση πρέπει να είναι ίση για όλους και οι ευκαιρίες πρόσβασης σε τέτοιου είδους θησαυρούς να είναι ίση προς όλους. Άρα λοιπόν τώρα ξεκινάει ένα ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στα σχολεία. Ευελπιστείτε ότι ενδεχομένως και σχολικές μονάδες, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη είναι και περισσότερο στόχο, σχολικές μονάδες οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά στην περιοχή που είναι η βάση του μουσείου, θα καταφέρουν έτσι αργότερα σε δεύτερο χρόνο να σας επισκεφθούν και να δουν συνολικά το μουσείο και τα όσα έχετε μέσα στη συλλογή του. Το ελπίζουμε. Ήδη έχουμε πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για το δανεισμό της μουσιοσκευής. Εχθές κάναμε την επίσημη συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης και σήμερα ήδη δέχτηκα πάρα πολλά email και τηλεφωνήματα στο μουσείο για να δανειστούν εκπαιδευτικοί από πολύ απομακρυσμένα σχολεία τη μουσιοσκευή, όπως είναι το σχολείο της ΚΕΑΣ, το δημοτικό σχολείο ΚΕΑΣ, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δώστε μας έτσι 2-3 στοιχεία για τις περιοχές αυτές που σας έχουν αναζητήσει και αν αυτό πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών, άρα πρέπει να γίνει με την πρωτοβουλία των σχολείων, έτσι. Σωστά. Εμείς από την πλευρά μας στέλνουμε ενημέρωση στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις, στα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ομών. Και από εκεί γίνεται η διάχυση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Mm-hmm. Οπότε, από τη μία πλευρά εμείς επικοινωνούμε μαζί τους, αλλά από την μεριά των εκπαιδευτικών είναι εκείνοι υπεύθυνοι το αν επιθυμούν να επεξεργαστούν ένα υλικό για τον Νίκο Καζαντζάκη, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη μουσιοσκευή στην ιστοσελίδα του μουσείου, που είναι kazantzaki.gr. Ναι.
και είτε να τηλεφωνήσουν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στο τηλέφωνο 281-0-741-689 για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να κανονίσουμε και τον δανεισμό. 741-689 είπατε, έτσι. Υπάρχει στόχος αυτό να ανοίξει ακόμη περισσότερο και εκτός σχολείων, ακόμη και από κάποιους συλλόγους που ενδεχομένως μπορεί να θέλουν κάτι αντίστοιχο. Είναι δεν είναι στα πλάνα μας μόνο, είναι εφικτό αυτό να γίνει. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας επιθυμεί να επεξεργαστεί το υλικό και να μάθει για τον Νίκο Καζαντζάκη μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, το εκπαιδευτικό εργαλείο της μουσιοσκευής, είμαστε ανοιχτοί στο να το διαθέσουμε. Η διάθεση γίνεται δωρεάν. Είναι χωρίς χρέος προς τα σχολεία. Mm-hmm. Το μόνο που του βαρύνει είναι τα έξοδα μετακίνησης, τη μεταφορά της μουσιοσκευής. Από και προς το μουσείο. Ναι, και αυτό έχει και μία λογική εξήγηση, το καταλαβαίνουμε αυτό απόλυτα, αλλά δεν νομίζω ότι το κόστος, όποιο και είναι αυτό, μπορεί να συγκριθεί με το κέρδος, με το κέρδος το οποίο θα λάβουν οι μαθητές. Οπότε η έκκληση είναι, αν όχι έκκληση, εμείς το κάνουμε γνωστό σε όποιον δεν το ξέρει, σε όποιον εκπαιδευτικό ενδεχομένως δεν το γνωρίζει, να το αναζητήσει, να μάθει περισσότερες πληροφορίες, να μπει στην ιστοσελίδα του μουσείου και να πάρει περισσότερες πληροφορίες ή να σας καλέσει και να κάνει έτσι με τα παιδιά αυτή την πρώτη γνωριμία. Ηλικιακά, σε ποιες ομάδες θα το προτείνατε περισσότερο? Το προτείνουμε στις ομάδες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Άρα μιλάμε για την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Ωραία. Και το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Άρα είναι από την Τρίτη Δημοτικού και πάνω. Ναι, από Τρίτη Δημοτικού και πάνω. Είναι διαμορφωμένο το υλικό έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί από τους ίδιους τους μαθητές με καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Το υλικό το επεξεργάζονται οι ίδιοι μαθητές, τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις δραστηριότητες όλες τις υλοποιούν τα παιδιά και έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν και αντίγραφα από προσωπικά αντικείμενα, συγγνώμη, από προσωπικά αντικείμενα του Καζαντζάκη, από χειρόγραφά του, επιστολές, αυτόγραφα και να αναγνωρίσουν το γραφικό του χαρακτήρα, την προσωπικότητά του μέσα από 5 διαφορετικές πτυχές. Η μουσιοσκευή είναι χωρισμένη σε 5 ενότητες, αυτόνομες η κάθε ενότητα και αφορά 5 πτυχές του Καζαντζάκη. Τον γνωρίζουν λοιπόν αυτόν τον πολύ σπουδαίο συγγραφέα ως συγγραφέα, ως κριτικό, γιατί καταγόταν από την Κρήτη, που ήταν πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον Καζαντζάκη η καταγωγή του, ως άνθρωπο, ως ταξιδευτή, γιατί γνωρίζουμε ότι ταξίδευε πάρα πολύ ο Νίκος Καζαντζάκης, και ως διανοούμενο. Ναι. Αυτές είναι 5 ενότητες οι οποίες εξεργάζονται τα παιδιά. Σε κάθε ενότητα υπάρχει ένα φυλάδιο δραστηριοτήτων, ένα φυλάδιο οδηγιών που ακολουθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη και επεξεργάζονται το υλικό για να ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Άρα μια διαδραστική ουσιαστικά έτσι, διαδικασία δεν είναι απλά ένα έκθεμα το οποίο θα το βλέπουν, θα ακούσουν κάποια πράγματα και τελειώνει εκεί. Είναι κάτι διαδραστικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει και πολύ περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον του. Προσωπικά το ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία και να έρθουν έτσι μαθητές κοντά με αυτό τον θησαυρό. Το μουσείο έχει ανοίξει και πάλι τους πύλους του, σωστά, γιατί πλέον μιλάμε για ένα ακόμη πιο σύγχρονο, πράσινο και ψηφιακό μουσείο. Σωστά. Είχαμε μια μεγάλη περίοδο που ήμασταν κλειστά, δεν ήταν ο χώρος επισκέψιμος λόγω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και των υποδομών του μουσείου. Και ταυτόχρονα υλοποιήθηκε και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα της ψηφιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του μουσείου, το οποίο μας έχει δώσει άλλη πνοή και ο κόσμος που το επισκέπτεται έχει περισσότερα πράγματα να γνωρίσει, για να γνωρίσει τον Νίκο Καζαντζάκη, περισσότερα εργαλεία ψηφιακά, όπως είναι ένα χρονολόγιο ψηφιακό, εφαρμογές που εμπλουτίζουν την περιήγηση στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, όπως και εκπαιδευτικές εφαρμογές που τα παιδιά πλέον μπορούν, που επισκέπτεται το μουσείο με τους γονείς τους, μπορούν να παίξουν μέσω των εφαρμογών, να δημιουργήσουν το δικό τους Καζαντζάκη
σε ζωγραφιά και να τον ζωντανέψουν στο κινητό τους ή στο τάμπλετ τους και να μάθουν πτυχές του Καζαντζάκη, να γνωρίσουν πτυχές του Καζαντζάκη που ίσως μέσα από μια απλή περιήγηση δεν θα ήταν εφικτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στην επιφάνεια τέτοιου είδους δράσεις και όλα αυτά τα όμορφα που κάνετε, κυρία Βαβαδάκη, και σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας φιλοξενήσετε. Είστε επανειδήν. Έτσι, είστε επανειδήν, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ.